もうどっτώρα θα δεις. Στον πάτο θα στο βάλω το κλάδι. Στον πάτο! Έλα! Φώναζε. Γι' αυτό ήρθαμε. Για να φωνάζεις. Γιατί το κατσούρκο, γιατί δεν θα. Έτσι. Τόσο φωνάζεις, τόσο γουστάρω. Αυτή τη φορά την κλείτωσες, πουτάνα. Αλλά θα σε κανονίσει. Μια χαρά θα σε κανονίσει πάλι εκείνη. Τι είπες, τι είπες! Έτσι νομίζεις, σε διάλεξε. Δεν είσαι του γούστου μου. Ένα μερεμέτι ήσουν. Μερεμέτι. Για σένα νομίζεις το ένα. Σένα ούτε να σε φτύσω. Για εκείνη το έκανα. Για χάρη της. Ποια. Για ποια. Αλλά θα το γλυκό ψωλί τον άντρα σου να σου πει. Για ποια. Αντέχει η καριολάκη. Δεν ησυχάζει. Φέρε τη σύρικα εδώ ρε παιδάκι μου. Τίποτα δεν θυμάται. Έτσι δεν είπες. Αλλά ακόμα κι έτσι. Σε έσκυσα καριόλα. Σου σκύσα την ψυχή. Μανά! Άννα, πού είσαι! Άννα! Άννα! Πετάχτηκα δύο λεπτά για να κατουρίσω. Είχε συλληφθεί αρκετές φορές για ειδονοβιοψία. Δεν κατηγορήθηκε όμως ποτέ για βιασμό. Είσαι σίγουρη ότι είναι αυτός? Ωραία. Θα έρθεις αργότερα στο τμήμα να δώσεις μια πλήρη κατάθεση για το τι ακριβώς έγινε. Πες μου κάτι, σου είπε τίποτα πριν πεθάνει? Τι να μου πει δηλαδή? Σου ζήτησε συγγνώμη? Όχι, δεν μου είπε τίποτα. Για το όπλο, τους το είπες? Καλά έκανες. Το μάζεψε. Ταράχτηκες πολύ. Όλα τελειώσαν όμως, ε? Όχι. Όχι ακόμα. Ξεκίνα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πήγες ή δεν πήγες μαζί της? Πες μου, Νίκο, πήγες ή δεν πήγες μαζί της? Τρεις φορές. Πέντε. Αλήθεια, στορκίζομαι. Πριν παντρευτούμε. Και μετά? Δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Λέγε και μετά! Εσύ τη ζήτησες να διακόψεις τι αυτή? Εγώ. Με τρόμαζε. Με τρόμαζε πολύ αυτή η γυναίκα. Αλλά το ότι πήγα μαζί της μερικές φορές δεν σημαίνει ότι σου έκανε όλα αυτά που λες. Όχι σε μένα. Σε σένα.
Πρώτα ήθελε να σε ξεφτυλίσει σαν άντρα που την παράτησες και έβαλε να βιάσουν τη γυναίκα σου. Όχι. Και μετά στο έστειλε να το δεις. Θα με έδιωχνες και έτσι θα μείνει ανοιχτός ο δρόμος. Τώρα που το σκέφτομαι ταιριάζεται. Δεν σε αφήνω να φύγεις. Μη φύγεις. Κάντο. Πυροβόλησέ με. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο το έχεις ήδη κάνει αρκετές φορές. Όχι. Όχι εσένα. Εμένα θα πυροβολήσω. Δεν θες να σκοτωθώ, έτσι δεν είναι? Μ' αγαπάς. Είμαι ο άντρας σου. Πες το. Πες το, μ' αγαπάς. Όχι πια. Σ' αγάπησα όμως. Αντέχει η καριόλα! Δεν ησυχάζει! Φέρε τη σύνδικα, ρε παιδάκι. Τίποτα δεν θυμάται. Έτσι δεν είπες? Το πιο τραγικό από όλα είναι ότι ήσουν μπροστά μου. Τόσο κοντά μου που δεν μπόρεσα να δω. Και τώρα μου φαίνεται τόσο ηλίθιο που δεν το είδα. Αλλά ήσουν η κολλητή μου. Δεν ήμουν η κολλητή σου. Δεν γινόταν να είμαι. Γιατί είσαι τόσο ανόητη και αθώα και όλα σου έρχονταν πάντα τόσο εύκολα. Δεν γινόταν να είμαι η κολλητή σου. Εγώ συνέχεια έπρεπε να αποδεικνύω ότι αξίζω. Και εσύ δεν έκανες τίποτα για να αξίζεις αυτό που έχεις. Από τότε που ήμασταν παιδιά από το σχολείο, όλοι εσένα αγαπούσαν, εμένα κανείς. Ακόμα και οι γονείς μου. Ερχόσουν στο σπίτι και φωτιζόταν το πρόσωπό τους. Ο πατέρας μου, ρε, ο πατέρας μου ο ίδιος ξέρεις τι μου είχε πει. Ξέρεις. Γιατί δεν μπορείς να γίνεις κι εσύ λίγο σαν τη φίλη σου την Άννα. Σαν τη φίλη μου την Άννα. Ο πατέρας μου. Η δουλειά σου σε αρρώστησε. Όχι. Εσύ με αρρώστησες. Γι' αυτό πήδηξα το μαλάκα σου. Για σένα. Αλλά κι αυτός προτίμησε εσένα. Χαίρομαι όμως, γιατί στο λέω στα μούτρα. Και το ξέρεις και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τα λόγια ενός νεκρού έχεις και το θολωμένο σου μυαλό. Τίποτα. Το ξέρω. Άργησα δηλαδή, αλλά το κατάλαβα. Από την αρχή εγώ ήμουν ο στόχος. Στον Νίκο δεν είπα τίποτα. Εκείνος νομίζει ότι τα έκανες όλα για εκείνον. Και έχεις δίκιο. Είναι τόσο ανώριμος και παρορμητικός ο Νίκος. Τόσο μικρός. Χρειαστώ κάποιον. Μου είχες πει ότι ξέρεις. Άμεσα ρε παιδί μου τώρα. Ναι, σε αυτό να με πάρει. Ναι. Ο Μάκης σου είπε να πάρεις. Όχι από το τηλέφωνο, από κοντά. Κέντρο. Ναι, εγώ θα σε πάρω. Σε αυτό το νούμερο. Σε ένα τέταρτο. The star I used to wish on. It all just seems. Ο Νίκος, το καλύτερο παιδί στη γειτονιά ήταν. Το καλύτερο. Η γυναίκα του φταίει για όλα. Αυτή τον τρέλανε. Days go by, nothing's getting clearer. Μόλις ήταν να στο πιάσω, κατάλαβα να τους κάποιους. Ποιος έφαγε από το πιάτο του? Ποιος έφαγε από το δικό μου το πιάτο?
door.